Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κανάλι. Έτσι in love σήμερα με βαλεντίνικο make-up σας ήρθα και έτσι πολύ χαρούμενη και στραφταλισέ και όχι nude και πολύ χρώμη και τι άλλο να πω. Πώς θα γιορτάσετε το Αγίου Βαλεντίνου, πείτε μου. Λοιπόν, εγώ το Αγίου Βαλεντίνου δεν κάνω και πολλά, συνήθως φτιάχνω κάτι στο αγόρι μου, του το δίνω, αλλά έτσι είπα σήμερα να το κάνουμε λίγο το μακιγιάζ γκράντε. Γιατί Άγιος Βαλεντίνος είσαι, δεν θα βγεις να φας ένα γλυκό, δεν θα βγεις να φας μια πίτσα, δεν θα βγεις να φας, όλα καρδούλες είναι. Πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα μακιγιάζ γεμάτο καρδούλες, σε εισαγωγικά. Θα ξεκινήσω με την πλέον αγαπημένη μου P. Louise Base Pro. Θα βάλω σε όλο το εύρος του ματιού. Τέλεια. Θα βάλω και στο άλλο μάτι. Αφού βάλαμε και στα δύο μάτια βάση, θα συνεχίσω με το Ink Crayon. Ναι, όπως ακούσατε, είναι για τα χείλη, το οποίο είναι της Maybelline και είναι η απόχρωση συγκεκριμένη E60, Accept a Dare. Ταιριάζει και με το concept, δεν το διάλεξα βέβαια όμως. Τυχαίο. Το οποίο θα βάλω πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου. Και με το πινελάκι αυτό το τετραγωνό πινελάκι το ωραίο που έχω, πάω προς τα πάνω. Μπορώ να πάρω και λίγο έτσι για να προσθέσω. Προσπαθώ να βάλω σε όλο το εύρος των βλεφαρίδων. Αχ, τι ωραίο ρομαντικό make-up που θα κάνουμε σήμερα, πόσο χαρούμενη. Πολύ ρομάντζο. Αμέσως μετά θα συνεχίσω με το pigment από Provigy που είναι το 140, είναι αυτό το ροζο, δεν μπορώ να το περιγράψω, ροζο πίνκο τέτοιο. Και τι θα κάνω στην ουσία, θα πάρω από εδώ από την άκρη, ωραία λερώθηκα, εξαιρετικό, έτσι όπως πας να το βάλεις κούκλα μου πες, θα βάλω και από την άλλη λίγο, περίσεψε. Ωραία, και θα το τραβήξω κατά πάνω. Λίγο χόλο αυτό το... Και δεν κάθηκε και καλά. Τι γίνεται? Τι κάνω λάθος? Όποιος το έχει δουλέψει ας μου πει. Το έχω ξαναβάλει αλλά... Δεν μπορώ να πω ότι μου κάθισε πάλι καλά. Τα μποναριστά μόνο. Δεν δουλεύεται. Τέλος πάντων, θα το φτιάξω αυτό που θέλω, το ξέρουμε όλοι. Έτσι, θα το βάλουμε λίγο έτσι. Αφού έτσι κάθεται, έτσι θα το βάλουμε. Επειδή δεν το ευχαριστήθηκα, το pigment μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου κάθισε έτσι. Θα συνεχίσω με την Metallic Mystery. Από... Αυτή είναι, την είχα πάρει πέρσι. Είναι της Linda Halbert. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι μια Γερμανίδα η οποία θα πάρω την, αυτή την μπορντο ροδοκόκκινη απόχρωση, η οποία έβγαλε δικά της καλλιτικά. Εγώ την παρακολουθούσα στο Instagram πριν βγάλει δικά της καλλιτικά, αλλά είμαι κατενθουσιασμένη με τα καλλιτικά της, μπορώ να σας πω. Θα βάλω και λίγο εδώ μπροστά για να ενωθούν λίγο αυτά. Ναι, τώρα αυτό γράφει. Τέλεια, το ίδιο θα κάνω και από την άλλη.
πολλές φορές σου φαίνεται λίγο τρομακτικό αυτό το πράγμα, ξέρω, αλλά θα το στρώσουμε. Θα συνεχίσω με μια πολύ αγαπημένη παλέτα από NYX που είναι η Swear by It. Και θα πάρω αυτήν εδώ την απόκρωση, την Beige. Με ένα blending brush που είναι το 228 Looks Crazy από Zoeva, το αγαπημένο μου. Θα μπλεντάρω πάνω έτσι ώστε να ενωθούν αυτά που έχω κάνει. Μη σε τρομάζει, θα γίνει τέλειο. Τέλεια. Από τα πιο ωραία χρυσά που έχω βάλει ποτέ είναι αυτό εδώ πέρα πάλι από τη Metallic Mystery. Θα το πάρω με το χέρι μου. Δείτε εδώ απόδοση. Και θα βάλω ακριβώς στο κέντρο για να δώσω ένα glamour, μία λάμψη. Έτσι κάναμε ένα πολύ εύκολο και γρήγορο, έτσι ωραίο make-up. Το κάνεις και σε ένα club βράδυ. Λοιπόν, θα πάρω τη μαύρη απόκρωση αυτήν εδώ με ένα τελείως flat και ίσιο πινέλο και θα βάλω ακριβώς τις ρίζες από τις φλεφαρίδες μου. Τα μποναριστά. Βγήκε λίγο πιο μπορντό, πιο σκούρο, πιο όμορφο και δίνει μια γοητεία στο βλέμμα. Τώρα θέλω να το συνδέσω λίγο με το κάτω, οπότε θα πάρω από την ίδια παλέτα αυτή την απόχρωση και θα βάλω λίγο στο κάτω βλέφαρο. Από την παλέτα της Glitter της Benefit, επειδή έχω φορέσει αυτό το highlight, θα βάλω στην εσωτερική γωνία των ματιών με αυτό εδώ το πινελάκι. Και έχουμε κάνει ένα τέλειο σαγηνευτικό έτσι μακιγιάζ και λίγο goth και λίγο romantic και λίγο απ' όλα. Το έχει λίγο αυτό το μακιγιάζ. Και θα συνεχίσω με μία μάσκαρα η οποία λέγεται Great Lash και είναι από Maybelline φυσικά και είναι η πρώτη μάσκαρα που εφήβρε η Maybelline. Έχει τέτοιο πινελάκι. Είναι πολύ μινιτατζιάρικη η μάσκαρα. Φίλε, όμως τις κάνει τέλειες τις φλεφαρίδες. Φρέσκες. Σε αυτό το μάτι αν προσθέσεις και μια βλεφαρίδα, το έχεις κάνει πρωτοχρονιάτικο, το έχεις κάνει γκλαμουριά. Καλά και τη μάσκαρα από εδώ κάτω όπως βλέπετε. Και θα συνεχίσω με τα δύο ματ κραγιόν, τα οποία είναι το 30 και το 60, τα οποία έβαλα, το 60 το οποίο έβαλα στα μάτια μου. Το 60 θα το χρησιμοποιήσω για περίγραμμα. Είναι τόσο μαλακά και μυρίζουν και τόσο ωραία αυτά τα κραγιόν και μου αρέσουν πάρα πολύ, τα χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Τέλεια. Τώρα έτσι όπως είναι το κραγιόν, έβαλα πολύ λίγο το Ink Crayon. Θα βάλω μέσα εσωτερικά το ροζ για να το σβήσω ομοιόμορφα. Μπλεντάρονται τέλεια.
Η αλήθεια είναι πως το περίμενα το κραγιόν λίγο αλλιώς. Λίγο μπράτζ μου κάνει. Δεν φοράω συχνά τέτοια κραγιόν, αλλά εντάξει, ταιριάζει λίγο με το μακιγιάζ μου, άρεσε κάπως. Κάτι έχει. Είναι λίγο βαλεντίνικο. Μπορεί να πει κανείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Δηλαδή, καρδουλίτσα, like, καρδουλίτσα, like. Σαν βαλεντίνικη ημέρα που είναι. Καλό θα ήταν κάτω από το YouTube να βάζουν καρδούλες αντί για like του Αγίου Βαλεντίνου. Τέλος πάντων. Okay. Μόνο μου. Ο μονόλογος του παραλόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά.